Το τέταρτο μέρος είναι αφαιρωμένο σε μια στουντιακή συζήτηση. Φιλοξενούμενος ο κύριος Γιώργος Καρτσάκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και τέος πρόεδρος βέβαια των αστυνομικών υπαλλήλων στο Λασίθι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Ένας άνθρωπος, ένας συνδικαλιστής, δεν υποκειμενικό, είναι αντικειμενικό το σχόλιο, ιδιαίτερα αγαπητός, δημοφιλής, δραστήριος και βέβαια έδωσε τη σκυτάλη στο Προεδρείο των Αστυνομικών σε επίπεδο Λασίθι μετά από 9 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή, δύσκολη απόφαση. Δύσκολη γιατί δέθηκα πάρα πολύ με το συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμός βρίσκεται μέσα μου, οι καλές αρχές του συνδικαλισμού που να προασπίζει τα συμφέροντα έτσι των αστυνομικών. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έδωσα την ψυχή μου, δηλαδή κοιμόμουν και ξυπνούσα με αυτό, διότι το να εκπροσωπείς ένα τόσο σκληρό, τόσο δύσκολο κλάδο, γιατί οι αστυνομικοί περισσότεροι είναι φιλότιμοι, δίνουν την προσπάθειά τους, αλλά είναι ένα από τους κλάδους που εύκολα η κοινωνία τους καταδικάζει. Και όταν... Είναι αυτά τα ταμπού τα οποία δεν έχουμε πετάξει από πάνω μας και συμπεριλαμβάνουν και το κομμάτι των αστυνομικών. Βεβαίως. Εγώ από την ημέρα που μπήκα στην αστυνομία άρεσα, κύριε Παναγιωτόπουλε, να απολογούμε για πράγματα που εγώ ίδιος δεν έχω κάνει. Δηλαδή, οι αστυνομικοί πριν 10-20 χρόνια ήταν έτσι, μια φορά με σταματήσαν και μια κακή συμπεριφορά. Αλλάζει αυτή η αντίληψη εύκολα? Έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος σε επίπεδο Κρήτης? Σε επίπεδο Κρήτης πολλά βήματα προς τα μπρος. Η ποιότητα των συναδέλφων έχει βελτιωθεί. Τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ μορφωμένα. Λειτουργούμε το φιλότιμό τους. Και εμείς τώρα ως εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχίσαμε να δείχνουμε και στην κοινωνία ότι αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί που δουλεύουν κάθε μέρα για εσάς και είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για την προστασία, αντιμετωπίζουν και αυτοί κάποια προβλήματα. Αντικειμενικά. Θα πάμε και στα προβλήματα. Ναι. Είναι η δεύτερη φάση θεματική που θα ανοίξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και λύσατε όλα αυτά τα 9 χρόνια. Ήρθε λοιπόν η στιγμή. Κατεβήκατε όμως εκλογές. Έτσι δεν είναι? Ναι, και βγήκατε, αν δεν κάνω λάθος, και πρώτος. Πρώτος στους αντιπροσώπους για την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ναι. Τους ευχαριστώ γιατί για τέταρτη φορά με εμπιστευτήκαν οι συνάδελφοί μου έτσι με την ψήφο τους. Είναι συγκινητικό αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα να παραδώσω τη σκυτάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο για το νέο Διοικητικό, το οποίο οι περισσότεροι, επειδή είναι και παλιοί συνδικαλιστές, έχουν τη γνώση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Μάλιστα, προβλήματα λοιπόν. Αυτά τα 9 χρόνια τι αντιμετωπίσατε και πού βρισκόμαστε σήμερα? Οι περισσότεροι τι θα πούν? Κύριε Καρτσάκη, υποστελέχωση. Υποδομές από την άλλη. Βεβαίως. Η υποστελέχωση είναι ένα πρόβλημα το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, το αναδείξαμε, αλλά το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι ενώ το αναδεικνύαμε στην πολιτική και φυσική ηγεσία και μέσω των εκπομπών σας και άλλων συναδέλφων σαν δημοσιογράφων, το επικοινωνήσαμε στην κοινωνία. Γιατί καλώς ή κακώς όλοι εμείς υπηρετούμε την κοινωνία. Όταν η κοινωνία λοιπόν το αφουγκράστηκε και το έκανε δικό της, όταν ανεβαίναμε πάνω στην ηγεσία, λέγαμε ότι έχουμε την κοινωνία και από πίσω μας και μας στηρίζει και είναι ένα δίκαιο αίτημα. Ήρθε ενίσχυση, όχι ενίσχυση όμως για να καλύψει τα κενά. Αναδείξαμε τα θέματα σε έλλειψη εξοπλισμού, κυρίως τα αλεξίσφαιρα. Ήρθαν αλεξίσφαιρα, αλλά όχι για να καλύπτουν τα πάντα. Προσπαθήσαμε προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε και αυτό τουλάχιστον το καταφέραμε σε απόλυτο βαθμό, τουλάχιστον τα εργασιακά τους δικαιώματα σε όλο τον νομό Λασιθίου. Την ημέρα που παρέδωσα την Ένωση, καμία υπηρεσία στον νομό Λασιθίου δεν χρωστά ρεπό, βγαίνουν κανονικά οι άδειές τους κτλ. Παρά την έλλειψη προσωπικού, καταφέραμε να φτιάξουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ διοίκησης και συνδικαλισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν σημαντικό. Ποιες δομές στο κομμάτι της αστυνομίας, στο Λασίθι, κατά κάποιο τρόπο έτσι υστερούν σε σχέση με κάποιες άλλες? Δηλαδή, αν είχατε ακόμα ένα περιθώριο 5-6 χρόνων μπροστά σας, πού θα εστιάζατε? Εγώ θα εστίαζα μόνο σε ένα θέμα το οποίο το κυνηγάω από το 2018, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε ακόμα. Ελπίζω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταφέρει. Επειδή ο νομός Λασιθίου είναι ένας πλούσιος νομός και τα παιδιά δεν επιλέγουν τις αστυνομικές σχολές, δεν υπάρχει αναμονή υπηρέτησης. Επομένως, υπάρχει απροθυμία υπηρέτησης στο συγκεκριμένο νομό
Και ενώ το αρχηγείο ανοίγει θέσεις στο να ενισχυθεί, δεν δηλώνει κανείς να έρθει. Άρα τα κενά χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Αυτό λοιπόν που επειδή και άλλοι κλάδοι το αντιμετωπίζουν, το εξηγήσαμε πάνω στην ηγεσία. Κανείς μέχρι τώρα δεν μας έχει φέρει αντίρρηση, αλλά και κανείς μέχρι τώρα δεν έχει κάνει και κάτι. Αν δεν δοθούν ειδικά κίνητρα από τώρα να προλάβουμε μια κατάσταση ώστε ο αστυνομικός που θα έρθει να υπηρετήσει τον ομό λαστιού να παίρνει ένα έξτρα επίδομα και μια έξτρα μοριοδότηση, γιατί είναι ένας προορισμός τουριστικός, τα ενοίκια είναι ακριβά, το φαγητό είναι ακριβό, είναι άγονη περιοχή και το άγονη δεν το λέω εγώ, υπάρχει μια υπουργική απόφαση του 2008. Άρα, αν δεν τον κάνουμε πόλο έλξης, τι θα γίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε, μετά από 5 χρονάκια. Θα ερημώσει και θα κλείνει το ένα μετά το άλλο. Θα βλέπουμε να κλείνει το ένα μετά το άλλο τέτοιο και αστυνομικό τμήμα. Και μετά τι θα παίζουμε, τι θα διαπραγματευόμαστε, την ασφάλεια της περιοχής. Και αν η ασφάλεια της περιοχής μας ξεφύγει. Όταν ξεφεύγει η ασφάλεια, πλήττεται και ο τουρισμός, που είναι το βασικό εισόδημα. Μια αλυσίδα. αναφερθήκαμε στα κενά, να πάμε και στις υποδομές. Ναι, βέβαια. Σε περίπτωση σεισμού, σας απασχολεί κάτι, σας ανησυχεί κάτι? Πώς δεν μας απασχολεί? Για ποιες δομές μιλάμε? Μιλάμε για το αστυνομικό τμήμα της Ιτίας, το οποίο και με τον σεισμό τον οποίο έγινε πριν 1,5 χρόνο, έπαθε σοβαρές δρογμές. Ένα κτίριο το οποίο δεν είναι δημόσιο, ανήκει σε κάποιον ιδιώτη, το οποίο αυτό το κτίριο δεν έχει ακόμα εν έτη 2023, δεν έχει πρόσβαση για αμαία. Καλό είναι να κάτσουν όλοι οι φορείς κάτω. Παραχωρεί η περιφέρεια Κρήτης βέβαια εκεί πέρα κάποιο οικόπεδο. Σύντομα να μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκού τύπου αστυνομικό τμήμα για τη Σιτία, γιατί καλώς η Σιτία είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και τουριστικός προορισμός. Είναι ντροπή και για τον τουρισμό να έρχεται στην χώρα μας και να βλέπει κάποιες τις δημόσιες υπηρεσίες σε συνθήκες τριτοκοσμικές. Μάλιστα. Η συχνότητα της μικροεγκληματικότητας και των περιστατικών μικροεγκληματικότητας, δεν αναφέρουμε στα βαριά περιστατικά, ναι, κατά τη διάρκεια αυτών των 9 ετών, έχει μειωθεί, είναι πλέον διαχειρίσιμη? Είναι διαχειρίσιμη στον ομό Λασιθίου, γιατί οι συνάδελφοί μου το έχουν κάνει να είναι διαχειρίσιμη. Εκπροσωπούσα από τη θέση του Πρόεδρου και τώρα ως αντιπρόσωπος μια πολύ καλή ποιότητα αστυνομικών. Υπεύθυνων, φιλότιμων, το οποίο το είδαμε ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας και τα λοιπά, που σταθήκαν στην πρώτη γραμμή. Νομίζω ότι από πολλούς έχετε ακούσει και εσείς ο ίδιος προσωπικά, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι με το που μπαίνουμε στα όρια του νομού Λασιθίου βλέπουμε μια έντονη αστυνόμευση που δεν τα βλέπουμε σε άλλους νόμους. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και από πάρα πολύ παλιά. Και ενώ πολλές φορές με την έλλειψη προσωπικού, με τους χαμηλούς μισθούς τους οποίους παίρνουν. Πού οφείλεται αυτή η έντονη αστυνόμευση? Σε ένα σωστό σχεδιασμό? Υπάρχει, μπορώ να σας πω, και σωστό σχεδιασμό μπορώ να το πω, αλλά κατά κύριο λόγο βασίζομαι, έχω καταλήξει ότι είναι στην ποιότητα του χαρακτήρα του κάθε αστυνομικού που υπηρετεί εκεί. Και όπου συνειδητά βρίσκεται στο Λασίθι. Συνειδητά. Αγαπά και την περιοχή. Γιατί αν ήθελε να βγάλει μία αντίδραση και να μην κάνει αυτή την υπερπροσπάθεια, η αντίδρασή του θα ήταν λογική. Και όμως δεν την έβγαλε. Όλα αυτά τα 9 χρόνια, η πιο δυνατή στιγμή που έχετε βιώσει και κατά διάρκεια υπηρεσίας, αλλά και κατά διάρκεια της καθημερινότητας εκεί στην περιοχή, ποια είναι? Κοιτάξτε, από την άποψη, από την πλευρά του συνδικαλισμού, οι στιγμές οι οποίες πολλές φορές κάποιους αστυνομικούς πήγαν να τους μετακινήσουν χωρίς τη θέλησή τους, αστυνομικούς οι οποίοι τραβούσαν προβλήματα υγείας σοβαρά και σταθήκαμε στο πλευρό, αστυνομικοί οι οποίοι κατηγορήθηκαν άδικα και είχαν μεγάλη ταλαιπωρία σε ποινικά δικαστήρια, από αυτή την πλευρά, από την πλευρά του συνδικαλισμού, ήταν οι πιο έντονες μου στιγμές, γιατί ένιωθα τον πόνο και την ανησυχία τους. Τώρα υπηρεσιακά. Εντάξει, νομίζω ότι όποτε βλέπουμε μία ανθρωποκτονία που τις είδαμε κάποιες περιπτώσεις στο νομό Λασιθίου, σε αγγίζει και σε προβληματίζει παράλληλα, γιατί να αφαιρούνται έτσι εύκολα και χωρίς λόγο κάποιες ζωές. Αλλά αυτά είναι λίγα, μεμονωμένα περιστατικά. Έχουμε καταφέρει πάντως το νομό Λασιθίου να τον κάνουν να είναι ένας από τους πιο ασφαλείς νομούς στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο, ειδικά για την πόλη του Αγίου Νικολάου στην οποία ζω. Υπάρχει όντως μικροεγκληματικότητα. Και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από τις υπηρεσίες ασφάλειας και μείωση των ναρκωτικών, ώστε να προστατεύουν παράλληλα τα μικρά παιδιά. Γιατί και οι γονείς, πόσο να τα προστατέψουν.
τα προστατεύω μέχρι ένα σημείο. Αλλά όταν το παιδί φύγει από το σπίτι και είναι με τους φίλους του, καλό είναι, και το κάνουν οι συνάδελφοί μου, να έχουν έντονη παρουσία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η θητεία, 9 ετών, πλέον αντιπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Αφήνετε πίσω και έχετε δώσει ήδη τη σκυτάλη στο νέο Προεδρείο. Και να ευχηθούμε βέβαια και εδώ μέσα από την εκπομπή καλή επιτυχία. Το μέλλον. Ναι, το μέλλον ετοιμάζω κάποιο βήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί μετά από 1,5-2 μήνες. Ένα βήμα το οποίο με ενδιαφέρει, έχει να κάνει πάλι με την ενασχόληση έτσι με τα κοινά. Ναι. Και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μπορούμε να προσφέρουμε από μια άλλη πλευρά. Ως μέλος μιας ομάδας. Βέβαια. Ως μέλος μιας ομάδας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Πριν κλείσετε. Βέβαια, κύριε Καρτσάκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που όλα τα προηγούμενα χρόνια σταθήκατε δίπλα στα προβλήματά μας. Γιατί εσείς και οι συνάδελφοί σας ήσασταν ένα από τα δυνατά μας όπλα στο να μπορούμε να διεκδικούμε. Υποχρέωση και των δημοσιογράφων διαχρονικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.